Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που η πρώτη μου επίκαιρη ερώτηση εστιάζει σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και ταυτόχρονα λυπάμαι πολύ που θα είμαι υποχρεωμένη να αναφέρω και να κάνω κάποιες πολύ δυσάρεστες επισημάνσεις. Είναι αλήθεια ότι έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας η γυναικεία κακοποίηση στην Ελλάδα με σοκαριστικά τα στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία. Στο πρώτο τετράμινο του 2023 έχουν καταγραφεί περισσότερα από 3.100 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα και να υπολογίσουμε ότι μόνο το 1 στα 40 καταγγέλλεται τελικά. Έρευνα του Μεσογειακού Ινστιτούτου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας δείχνει ότι το 2021 η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 187,5% στις γυναικοκτονίες, που ήταν και η υψηλότερη στην Ευρώπη. Ο ανησυχητικός αριθμός των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα, 24 το 2022 και παγκοσμίως, δεν επιτρέπει ούτε φυσιγασμό, ούτε λιγορία ή μάλιστα επίσης και κυβερνητικές δηλώσεις του τύπου «έχουμε κάνει σημαντικά βήματα». Διότι όχι, δεν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε έκθεση αξιολόγησης της Γκρέβιο, της ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας κατά των γυναικών που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία επισημάνθηκαν πολύ συγκεκριμένες κρατικές ελλείψεις, όπως το ότι η κρατική στήριξη στις γυναίκες που έχουν υποστεί βία περιορίζεται μόνο στο ελλειπέστατο δίκτυο δομών. Συμβουλευτικά κέντρα υπάρχουν μόνο στο 13% των Δήμων πανελλαδικά, ενώ οι υπάρχουσες κλίνες και οι ξενώνες είναι πάρα πολύ μακριά από τις ανάγκες, με βάση το στόχο για έναν ξενώνα καταφύγιο ανά 10.000 κατοίκους. Δεν έχουμε και κρίνονται απολύτως απαραίτητα κέντρα άμεσης εξέτασης και υποστήριξης θυμάτων βιασμού με ιατρικές και ψυχολογικές υπηρεσίες. Είναι κατεπίγουσα η επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών με δωρεάν νομική συνδρομή με ευθύνη του κράτους. Αναρωτιόμαστε, με μόνο 20 ξενώνες φιλοξενίας και μόνο 450 κλίνες, πώς ακριβώς θα στηριχτούν οι περίπου 10.500 γυναίκες και τα παιδιά τους? Οι τεράστιες λίστες αναμονής εξαναγκάζουν πολλές γυναίκες να παραμένουν σε κακοποιητικό περιβάλλον και μάλιστα με φόβο για την ίδια τους τη ζωή. Με την ευκαιρία ενημερωθήκαμε πως η κυβέρνηση ετοιμάζει μελέτη βιωσιμότητας των δομών. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι στο όνομα της βιωσιμότητας μπορεί και να περιοριστούν αντί να ενισχυθούν αυτοί οι λιγοστοί ξενώνες και τα συμβουλευτικά κέντρα? Είναι τεράστια τα εμπόδια στον απεγκλωβισμό των γυναικών από τις βίαιες σχέσεις, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων στις δομές. Η προστασία τους δεν μπορεί να εξασφαλιστεί όσο η χρηματοδότηση αυτών των λιγοστών δομών εξαρτάται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα με ημερομηνία λήξης και με διαρκή εργασιακή ανασφάλεια των εργαζομένων στις δομές, που έχουν αποκτήσει βέβαια μέχρι τώρα πολύτιμη εμπειρία και καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες. Οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων ξέρουμε δυστυχώς ότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτύπωμα όμως είναι ακόμα πιο βαρύ στα παιδιά και τις οικογένειες των δολοφονημένων γυναικών που στερούνται τα στοιχειώδη μέτρα υγειονομικής, ψυχολογικής, οικονομικής και νομικής στήριξης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν βαθιές κοινωνικές και οικονομικές αιτίες που υφίστανται οι γυναίκες στη βία. Γιατί κυρία, μορφή βίας είναι και η ανεργία, είναι και η ανασφάλιστη εργασία, είναι και τα σπασμένα ωράρια, η υποαπασχόληση και άλλα πολλά. Οι σχεδόν καθημερινές καταγγελίες αποκαλύπτουν μια κόλαση εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας με την απειλή απόλυσης και ανεργίας, τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση, τους εκβιασμούς μεγαλοπαραγόντων του αθλητισμού, του θεάτρου, τις χυδαίες πιέσεις του πανεπιστημιακού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κατεστημένου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο επήγει να ληφθούν πραγματικά μέτρα και να μην συνεχιστούν ευχολόγια και λόγια του αέρα. Ρωτάμε την αρμόδια υπουργό, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για την εξασφάλιση γενναίας κρατικής χρηματοδότησης στη δημιουργία και λειτουργία κρατικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Χωρίς την εμπλοκή βέβαια ΜΚΟ, που παίρνουν το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, υποκαθιστώντας έτσι την κρατική ευθύνη. Τις προσλήψεις προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, δίνοντας παράλληλα έμφαση σε ενημερωτικά προγράμματα από επιστημονικούς κρατικούς φορείς σε χώρους εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ.
Κυρία συνάδελφε, το ερώτημα που μας καταθέσατε σήμερα πράγματι θίγει ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα που βιώνει η κοινωνία μας. Και παράλληλα, μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει στο νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στο χαρτοφυλάκιό μας. Γνωρίζουμε όλοι πως η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ένα παγκόσμιο κοινωνικό πρόβλημα. Γνωρίζουμε επίσης πως η βία δεν κάνει διακρίσεις. Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα καινούριο φαινόμενο. Είναι όμως ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική, ισότιμη και αηφόρο ανάπτυξη. Ήδη από την προηγούμενη θητεία, για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα η αντιμετώπιση περιστατικών βίας και η προστασία και η στήριξη των θυμάτων. Στον αγώνα μας ενάντια στη βία προβήκαμε σε σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως η αλλαγή του ποινικού κώδικα και του κώδικα ποινικής δικονομίας, με την αυστηροποίηση μάλιστα των ποινών πολλών αδικημάτων. Ανθρωποκτονία, ομαδικός βιασμός, θανατηφόρος ληστεία, ποινικοποίηση της εκδικητικής πορνογραφίας. Ενσωματώσαμε τη Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στους χώρους εργασίας και συστήσαμε αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης εργασίας αρμόδιο για την παρακολούθηση αυτών των φαινομένων στον χώρο της εργασίας. Ήδη μέσα στο 2023 έχει δεχτεί 178 καταγγελίες. Η Γκρέβιο, στην πρώτη της έκθεση αξιολόγησης η Γκρέβιο για τη χώρα μας, αναγνωρίζει τα σημαντικά βήματα προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα, όπως μια σειρά μέτρων που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, τη σύσταση εξειδικευμένων αστυνομικών μονάδων, τροποποίησης του νομικού πλαισίου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα κενά. Σίγουρα χρειαζόμαστε βελτιώσεις. Και στο Υπουργείο συνεχίζει να υλοποιείται, έρχεται από τα προηγούμενα χρόνια, το Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών, το οποίο αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα δράσης σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Τι είναι αυτό? Ένα δίκτυο, θα είμαι πολύ σύντομα, ένα δίκτυο 65 δομών σε όλη τη χώρα, γραμμή SOS 15900, 44 συμβουλευτικά κέντρα και 20 ξενώνες φιλοξενίας, γραμμή SOS σε ελληνικά, αγγλικά και με υπηρεσίες διερμηνίας για γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες θύματα έμφυλης βίας και πολλαπλών διακρίσεων. Συμβουλευτικά κέντρα με ψυχολογική στήριξη, νομική συμβουλευτική, συμβουλευτική απασχόληση. Από το Μάρτιο του 2021 υπήρχε μέρημνα ώστε να ενταχθούν σε προγράμματα απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων οι γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας που φιλοξενούνται στους ξενώνες φιλοξενίας. Υπηρεσίες παραπομπής σε ξενώνες, αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, σε νοσοκομεία ή κέντρα υγείας όπου χρήζει. Και επιπλέον νομική βοήθεια. Επιπλέον από τη νομική συμβουλευτική και νομική βοήθεια σε συνεργασία με τους κατατόπους δικηγορικούς συλλόγους. Όπως καταλαβαίνετε, έχουν γίνει πραγματικά άλματα και επειδή είπατε ότι δεν μπορούμε να συζητάμε από την κυβέρνηση ότι έχουν γίνει βήματα. Έχουν γίνει βήματα. Τα αναγνωρίζει η κοινωνία, τα βλέπουν οι γυναίκες που χρειάστηκε να κάνουν χρήση όλων αυτών των δομών και των υπηρεσιών της πολιτείας. Και έχει εξασφαλιστεί η παράταση του προγράμματος χρηματοδότησης όλων αυτών των δομών του δικτύου και βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία ένταξής τους στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 2021-2027, ενώ με τον νόμο 5043 του 2023 και το άρθρο 98 έχει προβλεφθεί η συνέχιση της λειτουργίας τους με το ίδιο προσωπικό. Θα ξεκινήσω από τα βήματα που είπατε. Νομίζω ότι ήταν ένα απλό μπουσούλημα αυτό που έγινε, με την έννοια ότι είναι δεδομένο ότι κάποια πράγματα θα έπρεπε να γίνουν μετά από τόσα χρόνια. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Εγώ θυμάμαι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα τη δημοσιογραφία, κάνω έρευνες και συνεντεύξεις για κακοποιημένες γυναίκες. Δεν είμαστε στην εποχή του, πώς το λένε, το Μενούσι, τον Πυρμπίλη και τον Μεμέταγά που μεθυσμένος πήγε, την έσφαξε την γυναίκα του ή την άλλη που τη χτίσανε στο γεφύρι της Σάρτας για να στεριώσει. Φυσικά και έγιναν κάποια βήματα, φυσικά και η Γκρέβιο είπε δύο καλές κουβέντες, αλλά επεσήμανε πολύ χοντρά ζητήματα. Λοιπόν, επειδή τα σχέδια, οι εξαγγελίες, υποσχέσεις και κάποιες κυβερνητικές δηλώσεις όπως αυτή της κυρίας Μενδώνη προχθές, ότι καμιά γυναίκα θύμα βίας δεν είναι μόνη της, μπορεί να είναι από προκλητικές έως εξοργιστικές. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα ότι θα τη συμβούλευα και θα συμβούλευα και όποιους λένε τέτοια πράγματα να μην τα πούνε αυτά μπροστά στις μητέρες των δολοφονημένων γυναικών. Γιατί αυτές παραμένουν, ήταν και παραμένουν μόνες τους. Μόνες τους και απελπιστικά αβοήθητες και τότε μπροστά στους δράστες και αβοήθητες τώρα όσες έμειναν πίσω μέσα σε διαλυμένα σπίτια προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα. Η έκθεση λοιπόν που λέγαμε πριν γύρει αρκετές ανησυχίες για τα υψηλά ποσοστά υποβάθμισης σε περιπτώσεις βίας κατά των γυναικών και τα χαμηλά ποσοστά καταδίκης ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βιασμού.
Η Ελλάδα έχει πολύ λίγα προγράμματα συμβουλευτικής για δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Η Δε Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί με γύρω στους 10 εξουθενωμένους εργαζόμενους για 365 μέρες, 24 ώρες το 24ωρο, στους οποίους μάλιστα καθυστερεί και συστηματικά η μισθοδοσία τους μέχρι και 2 μήνες. Ενώ συχνά και τα ρεπορτάζ για την βία και τις δολοφονίες λόγω φύλου σε πολλά ΜΜΕ χρησιμοποιούν γλώσσα που εισάγει διακρίσεις και αποκαλύπτουν την ταυτότητα των θυμάτων, παραβιάζοντας έτσι την ιδιωτικότητά τους. Ήθελα να πω ότι έχουμε συναντηθεί επανειλημμένως με μητέρες δολοφονημένων γυναικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μετά τα τραγικά συμβάντα στη ζωή τους, την παντελή έλλειψη οικονομικής, νομικής και ψυχολογικής στήριξης από το κράτος για τις ίδιες, τις οικογένειές τους και τα εγγόνια τους. Μάλιστα, δήλωσαν ότι οι οικογένειες αυτές νιώθουν αόρατες για το κράτος και τις κυβερνήσεις. Μια βασική δυσκολία τους είναι η αντιμετώπιση των νομικών εξόδων, γιατί ξέρετε ότι αυτά είναι πολλά και διαρκούν πολύ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την κουβέντα μιας μητέρας δολοφονημένης κοπέλας, η οποία σφίγγοντάς μου το χέρι μου έλεγε ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ατομική της ευθύνη το πώς θα μπορέσει η εγγονή της να μάθει ότι η μητέρα της δολοφονήθηκε από τον πατέρα της. Χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται στήριξη γι' αυτό, χρειάζεται κάποιον να είναι δίπλα της, γιατί μιλάμε για ένα Γολγοθά. Σε αυτόν τον αγώνα οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους, δίπλα σε κάθε γυναίκα που βιώνει την πολύμορφη βία, γιατί εμείς λέμε όχι στη σιγή νεκροταφείου, λέμε όχι στον οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό βούρκο που διαμορφώνει προσωπικότητες ικανές να διαπράττουν αποτρόπαια εγκλήματα και αφήνει τις γυναίκες, ακόμα και τα παιδιά, προστάτευτα. Άρα είναι ζωτική σημασίας να γίνει μάθημα ζωής η αξία της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού. Και όλα αυτά με πράξεις και όχι με πυροτεχνήματα. Ναι. Είναι κρίσιμο το ζήτημα για να διεκδικήσω τα πρωτεία ή μια μεγαλύτερη ευαισθησία μπροστά σε γονείς θυμάτων τέτοιων εγκλημάτων και μπροστά σε νέες κοπέλες, γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους χωρίς λόγο πραγματικά. Αλλά αυτό που θέλω να φύγει σήμερα από εδώ μέσα σαν μήνυμα είναι η μηδενική ενοχή που μπορούμε να έχουμε όλες οι πτέρυγες της Ολομέλειας και όλη η κοινωνία απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Αυτό λοιπόν που λέμε είναι ότι έχουν γίνει βήματα και ότι ναι, είμαστε σε ένα επίπεδο το οποίο μπορεί το κράτος να σταθεί δίπλα στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, στα θύματα έμφυλης βίας, όταν αυτά σηκώσουν το τηλέφωνο και αναζητήσουν βοήθεια. Το ζητούμενο για μας είναι να πείσουμε αυτές τις γυναίκες που δέχονται βία μέσα στο σπίτι τους, που δέχονται βία στον χώρο της δουλειάς τους, να αναζητήσουν βοήθεια. Και σαφώς μιλάμε για μια προσπάθεια η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για όσο υπάρχουν τέτοια αδικήματα, θα είναι και η κυβέρνηση αλλά και η πολιτεία θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για να τα αντιμετωπίζουν. Χρειάζονται συνέργειες και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με κοινωνικούς φορείς και με μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρατε πριν. Δεν είναι κακό να βοηθάνε. Διαφάνεια θέλουμε στον τρόπο που λειτουργούν. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, είναι συλλογικός ο αγώνας, είναι κοινή η προσπάθεια και το αποτέλεσμα που θέλουμε να είναι καμιά γυναίκα, σαφώς να μην φτάσει σε ποσοστά σε επίπεδο γυναικοκτονίας, αλλά και καμιά γυναίκα να μην δέχεται βία. Γιατί κανένας άνθρωπος και καμιά γυναίκα ιδίως δεν αξίζει να είναι θύμα βίας. Σας ευχαριστώ. Για τη μελέτη βιωσιμότητας, ένα λεπτό, ναι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Πολύ σύντομα θα πω. Για τη μελέτη βιωσιμότητας. Όντως, συζητάμε να ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ, στη νέα προγραμματική, μια μελέτη βιωσιμότητας, η οποία θα μας δείξει αυτές οι δομές που ήδη υπάρχουν, πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο εξής, με ποιο τρόπο και από ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο. Σίγουρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μετά από 13 χρόνια που υπάρχουν αυτές οι δομές και χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά κονδύλια, να συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική για πόσο ακόμα θα υπάρχουν τα ΕΣΠΑ.